σχετικά με τον νόμο αυτό, ο οποίος είναι ένας νόμος εναντίον της ανθρωπότητος και η τοπική εκκλησία, αλλά και όλες οι, εκκλησίες έχουν διαμαρτυρηθεί δια την αποποινικοποίηση που έγινε των εκτρόσεων. Αυτό είναι ένα, ε, όχι νόμος, είναι Πώ να το αποκαλέσω. Ε, μπορεί να είναι νόμος του κράτους αλλά εμείς σεβόμεθα τον νόμο του Θεού. Ο Θεός λέγει ότι αυτή η πράξη είναι φόνος. Από τη στιγμή που είναι φόνος και καταστρέφεται μία ζωή η Εκκλησία διαμαρτύρεται και το κάνει πάντοτε αυτό και σε κάθε κήρυγμα μπορεί να το κάνει. Αλλά δυστυχώς αυτή η νόμοι και μάλιστα η νόμοι της Ευρώπης που έφτασαν και εδώ έχουν καταστρέψει ακόμα και την, τον ελληνικό λαό. Η πράξη αυτή καταδικάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας, από τους κανόνες της Εκκλησίας. Πρωτίστως όμως καταδικάζεται από τον Θεό. Η Εκκλησία, παρά τις διαμαρτυρίες της, δυστυχώς δεν επευλήθη αυτός ο νόμος που ήρθε κάποια μέρα, όπως και στη Ρωσία, να απαλληφθεί. Όντως αυτή δεν είναι μόνο μία αμαρτία πνευματικής φύσεως, είναι και καταστροφή αυτού και του ίδιου του κράτους. Διότι ε, αποδυναμώνεται. Γι' αυτό και η Ελλάδα, όπως λένε πολλοί, σε λίγα χρόνια θα είναι μία χώρα γερόντων και όχι νέων ανθρώπων, με όλες αυτές τις εκτρώσεις οι οποίες γίνονται. Χιλιάδες άνθρωποι, σαν να έχουμε πόλεμο.